Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Basket City. Σήμερα πιο νωρίς. Σήμερα από μία ώρα πιο πριν είμαστε στο στούντιο. Θα πάμε και μία ώρα πιο μετά. Γιατί έτσι όπως είναι το πρόγραμμα σήμερα, θα τραβήξουμε λίγο παραπάνω. Ο Ηρακλής είχε παιχνίδι πιο νωρίς στην Αριδαία. Οπότε ο Γιώργος Ματζιούκης δεν είναι εδώ. Θα ξεκινήσουμε εμείς πιο νωρίς. Αργότερα στις 9 είναι το παιχνίδι του Άρη στη Γερμανία, που θα έχουμε μετάδοση κανονικά από εκεί. Οπότε σήμερα θα το πάμε με ένα γεμάτο μπασκετικό τετράωρο, να το πω έτσι, και με ρεπορτάζ και με μετάδοση αγώνα. Βολεύει σήμερα το πρόγραμμα έτσι όπως είναι. Basket City λοιπόν, πάμε μέχρι και τις 11, να το πω έτσι, σήμερα που μπαίνουμε πιο νωρίς και πάμε λίγο πιο αργά με το παιχνίδι του Άρη. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Αργότερα θα έχω και Σταμάτη Μουρελή, θα έχω φυσικά και Δημήτρη Κογκετσίδη από την Γερμανία, που θα μας μεταφέρει τη μετάδοση του αγώνα. FM και NO, τα μηνύματά σας στο 54526. Ένας από τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, η χρέωση είναι 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και βέβαια μέσα από την ομάδα μας Basket City, όλο μία λέξη και το C κεφαλαίο, μπαίνετε και από εκεί, κάνουμε κουβέντα στην ομάδα μας στο Facebook. Είπαμε ότι θα πούμε αρκετά. Στο ξεκίνημα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τον ΠΑΟΚ και με τη χθεσινή νίκη που έκανε εναντίον της Αλόν. Μια σημαντική νίκη, μια νίκη που έχει σημαντικό αντίκτυπο, γιατί παίζει ρόλο στην προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Είναι μια νίκη που την έψαχνε, είναι μια νίκη που δίνει συνέχεια στις προηγούμενες που είχε κάνει με την Gaziantep, με την Ventspils, με την Orlandina, και φυσικά τον κρατάει ζωντανό στην προσπάθεια που κάνει για να περάσει στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Πλέον ο ΠΑΟΚ μαζί με τη Σαλόν, που την κέρδισε χθες, δεν κατάφερε να πάρει τη διαφορά, και με τη Ventspils είναι και οι τρεις στο 5-6 στον όμιλο. Οπότε στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν, τα πάντα είναι ανοιχτά όσον αφορά την πρόκριση. Πριν κάποιες εβδομάδες κάτι τέτοιο φαινόταν πολύ δύσκολο, αλλά πλέον ο ΠΑΟΚ έχει φέρει την κατάσταση σε ένα τέτοιο σημείο που τα πάντα είναι ανοιχτά. Παίζει την άλλη εβδομάδα στην Τενερίφη, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με την κάτοχο του Champions League, και έχει μετά την Νεπτούνα στην έδρα του και τη Ventspils εκτός. Αν στα παιχνίδια με την Τενερίφη και την Νεπτούνα έχει καταφέρει να έχει μία νίκη και μετά να πάει να παίξει με τη Ventspils, ας το πούμε, ένα τελικό πρόκρισης, καταφέρνει και δίσκη εκείνο, τότε μπορεί να είναι στην επόμενη φάση. Θα μιλήσουμε αρκετά για αυτό το παιχνίδι, ειδικά τώρα στο ξεκίνημα και όσο μας επιτρέπει και ο χρόνος. Έχουμε ετοιμάσει και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε να λέμε κάποια πράγματα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σαλόν. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι από τον μεγάλο πρωταγωνιστή της χθεσινής αναμέτρησης, τον Lucky Jones, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Lucky, hello from Libero Radio Station. How you doing? Everything's okay, what about you? Everything is good, you know, just enjoying my day off. We have a dinner coming up in the next couple of minutes. So, you know, I'm just enjoying my day. Okay. So, Lucky, the first question is about your feeling after your last night performance in an important game like this one against Salon. I'm extremely excited. You know, I'm extremely happy that we were able to, you know, come together and, you know, bring our best, you know, efforts, especially in a game that we must win, you know, to keep our chances alive in Champions League. And it was a great match, great performance by our team, and, you know, it was a lot of ups and downs, but, you know, we stuck through the end, and we was able to, you know, come out victorious. Just a minute to translate, Lucky. Η ερώτηση ήταν για το δικό του συνέστημα μετά τη χθεσινή του εμφάνιση σε ένα παιχνίδι όπως ήταν το χθεσινό, αυτό το σημαντικό μάτσο εναντίον της Αλόν. Μας είπε ότι πραγματικά νιώθει πολύ χαρούμενος, γιατί η ομάδα έβγαλε το καλύτερό της σε αυτό, σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει για να έχει ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για την ομάδα μας, όπως τόνισε, και είπε ότι παρότι είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, στο τέλος ήμασταν ικανοποιημένοι από την νίκη. Lucky, the next question is about you in person.
What kind of player is Lucky Jones? Is a shooter? Is a defensive player? Is a versatile forward? Is an energy machine? What is this this player that we saw on the court? For me, you know, the assistant coaches as well as the head coach, you know, they bring a lot out of me. You know, they make sure that I try to keep a level head, do what the team needs me to do, whether that's rebound, whether that's, you know, make the open shot, make the correct pass. You know, I'm just trying to be, you know, a high quality player for this team and, you know, do whatever we need to help this team win. You know, I don't really have a specific title, but one title I do have is being a defensive player and, you know, going out there, taking on the challenge of guarding, you know, the opponent's best player as mm-hmm. well as best scorer. So, you know, that's something that I do bring well to the team as far as being a defensive player. Η ερώτηση δεύτερη ήταν για το τι είδους παίχτης είναι ο Lucky Jones, γιατί κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αν είναι σουτέρ, αν είναι ένας παίχτης που δίνει περισσότερο βάρος στην άμυνα, αν είναι ένας forward που μπορεί να παίξει σε διάφορες θέσεις, αν είναι μια μηχανή ενέργειας, και μου λέει ότι, και απάντησε ότι οι προπονητές προσπαθούν να μου βγάλουν το καλύτερο με αυτό. Κάνουν σίγουρα αυτό το πράγμα, ότι θα μπούμε στο γήπεδο και θα είμαι έτοιμος να βγάλω τον καλό με αυτό, ότι θα πάρω το σωστό shoot, ότι θα πάω να πάρω το rebound που πρέπει. Εγώ ο ίδιος προσπαθώ να είμαι παίχτης υψηλού επίπεδου, αλλά δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο τίτλο, δεν είναι κάτι που ψάχνω. Είπε ότι και στην άμυνα προσπαθώ πάντα όταν θα πάρω τον αντίπαλό μου, ίσως είναι ο καλύτερος σκόρερ της αντίπαλης ομάδας, να είμαι έτοιμος να τον αντιμετωπίσω. Lucky, it's your second try in Greece, and I think that this season is better for you. You seem to evolve in your game in a lot of factors. Yes, you know, like I said, this is a huge opportunity for me to be playing on a stage like this, as well as a historic program and a place as in Pout. You know, a lot of history here. This is a great opportunity for me to, you know, prove and show the world that, you know, I'm a great player. You know, I'm becoming a great player. I have a lot of qualities, and I still need to work on a little bit of things to mm-hmm. evolve into a great, great player. But overall, you know, I'm just taking every opportunity, you know, and just being humble about the situation. You know, I want to do some great things out here in Pout. And, you know, the fans and the staff and my teammates, you know, we all get along. We all love each other. And, you know, we're trying to do something special here this year. Η ερώτηση ήταν γιατί είναι η δεύτερη σεζόν του ουσιαστικά στην Ελλάδα και τα πηγαίνει καλύτερα και δείχνει να έχει βελτιωθεί σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού του και απαντάει ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για μένα να παίξω μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει πολλή ιστορία εδώ, όπως τονίζει. Είναι μεγάλη ευκαιρία να αποδείξω ότι είμαι ένας πολύ καλός παίχτης. Προσπαθώ πάρα πολύ να βελτιωθώ. Παίρνω κάθε ευκαιρία, αλλά παραμένω ταπεινός. Και απολαμβάνω τη ζωή μου στον ΠΑΟΚ, στην εργασία μου με το προπονητικό επιτελείο, με τους συμπαίκτες μου, με τον κόσμο και με την ενέργεια που έχει τέλος πάντων το γήπεδο. So, like you are in this team in the last 4-5 months, which is your impression of the organization of ΠΑΟΚ? How do you feel playing in this black and white jersey? I love it. I love the way the fans come to the game and support us. I love the way the, you know, the management staff and the sponsors and everyone have so much high expectations for us to go out there and just perform at a high level every single night. And I'm really enjoying myself. I really, you know, love this city. I love this team. You know, these guys that, you know, who I go to war with every single day, you know, I'm just enjoying myself. Like I said, it's a great opportunity to be even having a chance to put on this, you know, black and white jersey and going out there to perform for these lovely fans out here. Η ερώτηση ήταν για το ότι είναι στην ομάδα εδώ και 4-5 μήνες. Ποιες είναι έτσι, οι εντυπώσεις του από έναν οργανισμό όπως ο ΠΑΟΚ και πώς νιώθει παίζοντας στην ομάδα? Είπε ότι είναι κάτι που το αγαπάω πολύ. Μου αρέσει πολύ το πώς μας υποστηρίζει ο κόσμος, πώς μας υποστηρίζει η διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο. Το απολαμβάνω πραγματικά τη ζωή στην πόλη. Μου αρέσουν οι συμπαίχτες μου και κάθε μέρα που δουλεύουμε μαζί, και ξανατονίζω ότι του αρέσει αυτή η ευκαιρία που έχει πάρει στον ΠΑΟΚ. Lucky, I have learned that in last year and after you put yourself in a procedure of a lot of work. This work that you put in, it's the result that we see in the matches. Yes, I put in a lot of hard work, you know, each and every day. You know, I try to improve myself on, you know, whether it's shooting, getting more shots up, you know, getting stronger, you know, taking care of my body,
and just doing what I need to do to be able to play at 100% every single night I step on the floor. You know, like I said, the staff, the management staff, they do a great job of making sure that we do what we need to do off the court to take care of our bodies and prepare us for, you know, nights like this. We play two games a week, and, you know, it's very strenuous on the body. So, mm-hmm. you know, we have to make sure we stay focused and, you know, not have any letdowns or anything like that as far as, you know, controlling what happens to you with your body and things like that. Το ρώτησα ότι γνωρίζουμε ότι από την περσινή χρονιά και έπειτα πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ. Έχει μπει στη διαδικασία να δουλεύει πάρα πολύ. Και αν αυτή η δουλειά που κάνει στο γήπεδο της προπονήσης είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε εμείς στα παιχνίδια, οπότε δουλεύω πάρα πολύ καθημερινά. Προσπαθώ να βελτιώνομαι σε όλους τους τομείς και στο σούτ μου και να έχω το κορμί μου έτοιμο για να παίξει, να κάνω αυτά που πρέπει για να είμαι στο 100%. Το επιτελείο με φροντίζει για να είμαι καλά. Παίζουμε δύο παιχνίδια την εβδομάδα, κάτι που είναι δύσκολο και για το κορμί και πνευματικά. Για να μείνουμε όλοι συγκεντρωμένοι, είναι σημαντικό να ελέγχεις και το μυαλό και το κορμί όταν είσαι σε αυτή τη διαδικασία. Lucky, the mental management in a situation of pressure is a key fact for you, because you talk me no. In the last question that focus is very important. No, it's just to make sure that, you know, we want to qualify. You know, that's the goal for our team. That's the goal for each and everybody on the us as players. Mm-hmm. You know, we want to, you know, advance in the next round, especially to be able to, you know, put us in a better situation far as, you know, in the future, just to show people that, you know, PAOK has a great team. We have great players, and that we're, you know, together we can accomplish a lot of great things. So it's no real pressure at all, but it's the mm-hmm. pressure that we put on ourselves to go out there and perform. Mm-hmm. At a high level. Mm-hmm, mm-hmm. Η ερώτηση ήταν για το αν η πνευματική διαχείριση σε καταστάσεις κρίσης είναι κάτι σημαντικό για τον ίδιο. Είπε ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο στόχος, μιλώντας και για το χθεσινό παιχνίδι. Θέλουμε να μπούμε σε μια καλύτερη κατάσταση για το μέλλον, να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε μια καλή ομάδα. Δεν είναι η πίεση που νιώθουμε από τον κόσμο, είναι η πίεση που βάζουμε εμείς οι ίδιοι στους εαυτούς μας για να προχωρήσουμε. Like the team has a bad start in the season. But now everything seems to be better. What have changed from October, November until now? I mean, it was the beginning of the season. You know, a lot of people just thought that we were just going to come together and just, you know, make it happen. But I think having those games and, you know, seeing how we lost and seeing what we could fix and things like that, I think it helped us to get to this point right here, winning, you know, so many games in a row. Playing at such a high level, and you know those type of games help. So you know we have a lot to go, a lot more you know games to play, a lot of more cities to travel, and we just mm-hmm. got to continue to keep this up. And you know, like I said, basketball has a lot of ups and downs, and we just have to make sure we stay focused on, you know, the next game. Mm-hmm. Η ερώτηση ήταν για το κακό ξεκίνημα της ομάδας, αλλά πλέον η κατάσταση δείχνει να είναι πολύ καλύτερη. Τι έχει αλλάξει από την αρχή, από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μέχρι τώρα? Είπε ότι ήταν αρχή της σεζόν, προσπαθούσαμε όλοι να βρεθούμε μεταξύ μας. Είδαμε πώς χάσαμε κάποια παιχνίδια τότε, είδαμε τι μπορούμε να αλλάξουμε και αυτό μας βοήθησε το να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα και να έχουμε κάποιες συνεχόμενες νίκες. Βέβαια, τόνισε ότι είναι πολλά αυτά ακόμα που έχουμε να κάνουμε. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, πολλές πόλεις να ταξιδεύσουμε, όπως τόνισε. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Το μπάσκετ έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και πρέπει να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι και στον επόμενο αντίπαλο. Lucky, which is the one thing that will make you happy at the end of this season with PAOK? Say that one more time. Which is the one thing that will make you happy at the end of the season with PAOK? If we can get to the semifinals of the championship in the Greek League, that'll make me happy. Mm-hmm. You know, that'll make me really happy. I'll be really proud of, you know, the team and myself and, you know, the organization. Mm-hmm. Okay. Η ερώτηση είναι για το τι θα ήταν αυτό που τον έκανε χαρούμενο στο τέλος σεζόν. Έχοντας τελειώσει σεζόν, δηλαδή, και κοιτώντας πίσω, τι θα το έκανε χαρούμενο. Είπε ότι να καταφέρουμε να μπούμε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Προσπαθούμε γι' αυτό και εγώ και οι συμπαίκτες μου και όλοι στην ομάδα. And Lucky, the last question is this, to go to the team dinner.
Is about your yesterday's gesture to give a red rose to the photographer that you heard in the game against Panionios. Yes, it was. I was very hurt. You know, upset that I had did that to her. Mm-hmm. I know it was a freak accident. You know, and things like that happen. But I just wanted to show my gratitude and show how nice of a person I am, mm-hmm. and that I really appreciate her accepting the rose and making sure that she gets healthy and get back to 100%. Okay. Η ερώτηση ήταν για τη χθεσινή του χειρονομία που έδωσε ένα τριαντάφυλλο στην φωτογράφο που χτύπησε ο ίδιος άθελά του στο παιχνίδι με τον Πανιόνι. Είπε ότι όταν το έμαθα προβληματίστηκα πολύ, ήταν κάτι που πραγματικά δεν το ήθελα, ήταν ένα ατύχημα. Ήθελα να δείξω το σεβασμό μου με αυτή την κίνηση και πραγματικά χάρηκα πολύ που το δέχτηκε. Λάκη, this is the last question and it's again for you in person. Do you see yourself in PAOK after this summer? That's the question that a lot of people ask me each and every day. Like I said, it's like I tell everybody, it's a long season, and I'm really, really enjoying myself here. Like, I really love playing for PAOK, and we'll see. Everything happens for a reason, and we'll see. But for right now, I'm really enjoying my teammates. I'm really enjoying this organization. I'm enjoying the city. This is a great place that I can call home. So, we'll see what happens this summer. Mm-hmm. But I definitely am enjoying my time here. Okay. So, Lucky, thank you very much. No problem. Thank you and good night. Thank you. Bye. Thank you. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Λάκη Τζόουνς. Η τελευταία ερώτηση ήταν για το αν θα έβλεπε τον εαυτό του στον ΠΑΟΚ ακόμα και μετά από αυτό το καλοκαίρι. Γιατί έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο. Είπε ότι είναι κάτι που με ρωτάνε πολύ. Απαντάω πάντα ότι είναι μια μεγάλη σεζόν. Το απολαμβάνω πολύ εδώ. Μου αρέσει να παίζω στον ΠΑΟΚ. Λέω πάντα ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Μου αρέσουν τα πάντα εδώ. Η ομάδα, η πόλη. Μπορώ να πω ότι η Θεσσαλονίκη είναι σπίτι μου, όπως είπε. Αλλά θα τα δούμε όλα προς το τέλος της σεζόν. Η ερώτηση αυτή είχε να κάνει και το αν και ο ίδιος θα ήθελε να παραμείνει. Μπήκαμε πολύ δυναμικά και ξεκινήσαμε κατευθείαν με Λάκη Τζόουνς, γιατί υπάρχει και το δείπνο του ΠΑΟΚ. Είχε ένα δείπνο που έχει σχεδόν μονιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Το παραθέτει ο σύμβουλος ΚΑΕ, ο κ. Χρήστος Καραμπέρης, στην ομάδα, και τον ευχαριστούμε τον Λάκη που έτσι λίγο πριν από εκεί μας έδωσε τη συνέντευξη. Οπότε πάμε σε διάλειμμα, Χρήστο και Όση, και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα και για τα χθεσινά στο Champions League και για τα σημερινά που έχουν να κάνουν και με Ευρωλίγα και με Champions League. Έχουμε να πούμε αρκετά μέχρι για τις 9 που ξεκινά το παιχνίδι του Άρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε δυναμικά ακούγοντας τον Λάκη Τζόουνς, έναν παίχτη που η αλήθεια είναι ότι από χθες βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά νομίζω ότι από την αρχή της σεζόν, αν δεν είναι ο πιο σταθερός παίκτης, είναι σίγουρα ένας παίκτης που κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζετε εσείς FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά μέσα από την ομάδα μας στο Facebook, Basket City, όλο μαζί μία λέξη. Από εκεί μπαίνετε, κάνετε ένα αίτημα και κάνουμε κουβέντα για ό,τι θέλετε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να ρωτήσετε, να απαντήσουμε, να κάνουμε κουβέντα μπασκετική. Ξεκινήσαμε με Champions League. Έτσι θα το πάμε και στην πορεία και με αναφορά φυσικά σε Ευρωλίγκα. Σε λίγο ξεκινάει το Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της παρουσίασης των ομάδων. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πηγαίνει στην έδρα, παίζει στην έδρα της Ρώσα Ράντομ, χάνει 15-9 στην πρώτη περίοδο. Περίπου 3 λεπτά απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στην Πολωνία είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι σημαντικό μας για την ΑΕΚ, η οποία και αυτή δεν έχει καθαρίσει όχι μόνο δεν έχει καθαρίσει το θέμα πρόκρισης, παραμένει πολύ ανοιχτό το αν θα καταφέρει να αποκριθεί. Και επίσης υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα το οποίο είναι σε εξέλιξη και έχει ενδιαφέρον και αφορά τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Είναι το Gaziantep Νεπτούνας. Η Gaziantep κερδίζει 13 πόντους στο ημίχρονο τους Λιθουανούς. Η Νεπτούνας, η οποία ναι μεν είναι λίγο πιο πάνω από ΠΑΟΚ, από Βέντσπιλς και από Σαλόν, που είναι οι τρεις τους που είναι εκεί στο 5-6,
Αλλά αν χάσει σήμερα πηγαίνει στο 6-5. Οπότε θα έχει μόλις μία νίκη απόσταση. Οπότε και αυτή είναι πιθανό να μπει στο γκρουπάκι αυτό που είναι τρεις ομάδες. Αν μπει και η Νεπτούνας, αν χάσει σήμερα στην Τουρκία με την Γκαζιατέπη, μπήκε η Γκαζιατέπη στο 2-8, ουσιαστικά δεν κυνηγάει κάτι. Απλά θέλει μία νίκη γενικά να δείξει ότι βελτιώνεται, γιατί τα πηγαίνει πολύ άσχημα και στην Τουρκία. Αν χάσει εκεί η Νεπτούνας, μπαίνει και αυτή στο γκρουπάκι αυτό που από τρεις ομάδες θα γίνει τέσσερις, αν μπουν και οι Λιθουανοί που έχουν τα θέματά τους. Η ΑΕΚ είναι στο 15-10. Είναι το μοναδικό παιχνίδι σημερινό για τον όμιλο του ΠΑΟΚ είναι αυτό. Τα χθεσινά η Τενερίφη έκανε παρέλαση, πέρασε πολύ εύκολα από την έδρα της Ορλαντίνα, κέρδισε με 59-106 και η Βέντσπιλς έχασε με 84-68 στην έδρα της Λούντβιτσμπουργκ. Είπαμε ότι πλέον ο ΠΑΟΚ που είναι μεν στην έκτη θέση αλλά έχει το ίδιο ρεκόρ με την Σαλόν και τη Βέντσπιλς, στο 5-6 είναι και οι τρεις. Εντάξει, η Ορλαντίνα και η Γκατσιατέπ δεν κυνηγάνε κάτι. Η Τενερίφη με την Λούντβιτσμπουργκ ουσιαστικά παίζουν μεταξύ τους για το ποια θα είναι πρώτη και ποια δεύτερη, αλλά έτσι κι αλλιώς και οι δύο είναι στην επόμενη φάση. Και η Νεπτούνας, η οποία έχει τα θέματά της, και λέω έχει τα θέματά της γιατί και κάποιες αποχωρήσεις είχε παιχτών που πήγαν στη Λιέτου, όπως είναι λίγο σε μια φάση περίεργη το τελευταίο καιρό. Αν χάσει σήμερα από την Γκαζιατέπ, και αυτή είναι εκεί κοντά. Ίσως να μπει και αυτή δηλαδή σε μια κατάσταση τέτοια, δηλαδή να είναι τέσσερις ομάδες αυτόν τον όπλο που διεκδικούν δύο θέσεις, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Τώρα, μένοντας στα χθεσινά, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σαλόν, ήταν ένα ακόμα πολύ καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην έδρα του. Και όταν λέω πολύ καλό, εννοώ καταρχάς ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για κάποιον να παρακολουθήσει. Είτε είναι φίλος του ΠΑΟΚ, είτε είναι κάποιος Γάλλος που βλέπει τη Σαλόν, είτε απλά κάποιος που μπορεί να έκανε ένα ζάπινγκ χθες τηλεόραση και να πέτυχε το match. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Με υψηλό σκορ, με τις δύο ομάδες να είναι ουσιαστικά μαζί για περίπου 30 λεπτά, 35. Με πολλά τρίποντα. Ήταν πραγματικά ένα πολύ πολύ ωραίο, πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο το κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε, πιστεύω, να πάρει και τη διαφορά. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με δικό του θέμα. Έτσι, απλά όταν έχεις πάει το μάτς 2,5 λεπτά από το τέλος στους 11 πόντους, εντάξει, σίγουρα έχεις φτάσει πολύ κοντά στο να πάρεις και τη διαφορά των 15 που ήθελες. Απλά σε εκείνο το σημείο, από το πουθενά, έβαλε ένα τρίποντο εν ζωλή, όπως μέχρι τότε ήταν στο 0. Κατέβασε διαφορά μετά στους 7 και νομίζω κάπου εκεί χάθηκε το θέμα της διαφοράς. Μικρή σημασία νομίζω έχει τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν στο τέλος θα παίξει ρόλο αυτό το συν 14 που είχαν οι Γάλλοι από το πρώτο μάτς και το κράτησαν, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι πολλά πολλά τα θετικά από το χθεσινό παιχνίδι. Έπαιζε χωρίς τον Κόνιαρη και τον Μαργαρίτη, δύο παίχτες που είναι πολύ σημαντικοί σε αυτό που θέλει να κάνει ο Παθεοδόρου, σε αυτό που θέλει να παίξει και προσπαθεί να παίξει. Ενώ ότι είναι και οι δύο παίχτες που βγάζουν ενέργεια στην άμυνα, είναι σημαντικοί σε αυτό το κομμάτι, που ουσιαστικά μέσα από εκεί ο ΠΑΟΚ παίζει και αυτή είναι η ταυτότητα που προσπαθεί να περάσει μέσα στην ομάδα. Χθες λοιπόν χωρίς αυτούς ο ΠΑΟΚ βρήκε εναλλακτική. Του βγήκε το μάτς επιθετικά. Στην αρχή έτρεξε πάρα πολύ καλά το γήπεδο, γιατί η Σαλόν δεν ήταν συγκεντρωμένη σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά στο ξεκίνημα είχε και πολλές κακές επιθέσεις, βιαστικές, χωρίς καλές προϋποθέσεις σουτ, και παρότι ανανέωνε αρκετές από αυτές, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε θέμα στο πρώτο δεκάλεπτο κυρίως και στις αρχές του δεύτερου στο αμυντικό rebound, δεν είχε καθόλου καλές επιστροφές και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ έτοιμος να τρέξει και να χτυπήσει σε αυτό το πράγμα. Όταν σε κάποια φάση Σαλόν άρχισε να αντιδράει και αντιδρούσε, γιατί έπαιρνε μεγάλα τρίποντα. Οι Γάλλοι βάλανε χθες 14 σουτ 3 πόντων, αν θυμάμαι καλά. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών ήταν μαρκαρισμένα. Έτσι. Αλλά έχουν αρκετή ποιότητα. Να πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση βλέποντάς τους χθες, βλέποντας και το πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία που είχαν κερδίσει. Μου έκανε εντύπωση που αυτή η ομάδα είναι τόσο χαμηλά στη Γαλλία. Δηλαδή, εντάξει, okay, είναι μια ομάδα που βασίζεται πολύ, τουλάχιστον με αυτά τα δύο μάτς που έχουμε δει εμείς, ουσιαστικά στο ένστικτο των παικτών της.
και στο ατομικό ταλέντο που μπορεί να έχουν, αλλά δεν νομίζω την ομάδα για να είναι πρώτη-τελευταία στο πρωτάθλημα. Είναι πρωταθλητές Γαλλίας, έτσι. Πέρσι το κατέκτησαν, αλλά φέτος τα πηγαίνουν αρκετά άσχημα στη Γαλλία. Μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο χαμηλά. Τέλος πάντων, μένοντας θα του πάω. Χθες λοιπόν το μάτς πήγε στην επίθεση. Ο Πάοκ ήταν έτοιμος γι' αυτό. Είχε τρομερά ποσοστά. Είχε 50% στα τρίποντα, κοντά στο 57-58% στα δίποντα. Ήταν πραγματικά σε πολύ καλή μέρα αρκετοί από τους παίχτες του. Νομίζω τελευταίο καιρό, τέλος πάντων, στα τελευταία μάτς με τον Πανιόνιο, με την Σαλόν χθες, με την Ορλαντίνα που είχε προηγηθεί πριν το μάτς με τον Πανιόνιο την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Παπαθεοδόρου έχει βρει από το αγωνιστές στα πρόσωπα του Χρυσικόπουλου, που είναι πραγματικά, νομίζω, το τελευταίο καιρό αποτελεί σταθερά του ΠΑΟΚ στην επίθεση ο Λίνος. Και το πιο σημαντικό για τον Χρυσικόπουλο, είχαμε δει και πέρσι κάποια ένα καλό του διάστημα, αλλά στην πορεία έπεσε, στην πορεία της σεζόν. Φέτος ξεκίνησε ουσιαστικά εκτός ομάδας, και όταν λέω εκτός ομάδας εννοώ ότι είχε πολύ μικρό ρόλο στο rotation, έως καθόλου. Αλλά από τη στιγμή που μπήκε στο rotation κανονικά, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παίχτη για τον ΠΑΟΚ. Και το πιο σημαντικό για ένα παιδί σαν τον Λίνο, που και πέρασε κάποια δύσκολα χρόνια πιο πριν και πολλοί περιμένανε πολλά περισσότερα από αυτό νωρίτερα μέσα στην καριέρα του. Το γεγονός ότι τώρα είναι ένας παίχτης ο οποίος βγαίνει μπροστά, είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. Και όταν λέω βγαίνει μπροστά, εννοώ ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι έτοιμος να τιμωρήσει τον αντίπαλο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος, όταν του δίνει ο αντίπαλος το τρίποντο, θα το πάρει και θα το βάλει. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της βελτίωσής του. Έτσι, το σουτ. Ο Λίνος έχει καταλάβει ότι για να παίξει μπάσκετ σε ένα καλό επίπεδο, και από τη στιγμή που πλέον είναι στο 3-4, κυρίως στο 4, θα πρέπει να φτιάξει το σουτ. Φέτος είναι πολύ βελτιωμένο σε αυτό. Ειδικά στο τρίποντο. Και χθες μπήκε πολύ καλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε κάποια μεγάλα σουτ, δύο μεγάλα τρίποντα. Ήταν σημαντικός. Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια παίρνει το 100% από τον Ζάρα. Ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα και με τα προβλήματα που υπήρχαν με τις απουσίες, με τον Ντίλαρντ, με τον Κόνιαρη και με ένα ψηλό θέμα που είχε και αυτός, και ταλαιπωρήθηκε όχι μένοντας εκτός για πολύ καιρό, είχε πάθει και μια μικρή φλάση, αλλά γενικότερα τον ενοχλούσε ένα θέμα στους προσαγωγούς που είχε. Πλέον βλέπουμε έναν Ζάρα που γι' αυτό έχει έρθει στον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ από τον Ζάρα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να σου δίνει 16, 17 και 18 πόντους σε κάθε παιχνίδι, έτσι. Αλλά νομίζω ένας παίχτης ο οποίος ούτε περιμένω να έχει 4 στα 5 σε κάθε παιχνίδι. Αλλά αν μπορεί να σου δίνει 2 εύστοχα, όταν θα έρχεται από τον πάγκο, όταν θα έχει ρόλο μέσα στο. Όταν παίζει, τέλος πάντων, είναι μέσα στο παρκέ, είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά οι περισσότεροι παίχτες του βρίσκουν ρόλους. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν βρει ρόλους σιγά σιγά. Χθες είχε αυτόν τον οποίο είχαμε πριν από λίγο εδώ και τον ακούγαμε, τον Λάκη Τζόουνς, που για μένα είναι αποκάλυψη μέχρι στιγμής η εικόνα του. Ήρθε το καλοκαίρι σαν ένας παίχτης που έχει βασικό στοιχείο στο παιχνίδι του την άμυνα, την ενέργεια, τη διάθεση, αλλά κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Χθες έκανε σχεδόν τα πάντα. Είχε 22 πόντους, είχε 9 rebound, είχε ένα κλέψιμο, είχε 3 assist, είχε πολύ καλά ποσοστά, είχε, αν θυμάμαι καλά, 3 στα 6 τρίποντα και 4 στα 6 δίποντα και κάποιες ευστοχές βολές. Είναι πραγματικά μια πολύ πολύ καλή προσθήκη. Και αν ο ΠΑΟΚ ήταν καλά οικονομικά, δηλαδή είχε στάνταρ ένα χρηματοδότη και ένα υψηλότερο budget από αυτό που έχει, νομίζω ότι ο Τζόνς ήταν από εκείνους τους Αμερικανούς που μένουν στις ομάδες χρόνια. Και ξέρεις ότι κάθε χρόνο από αυτόν θα έχεις αυτά τα πράγματα. Αυτά, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια τέτοια ομάδα, έτσι, δεν έχει ούτε πολλά χρήματα, ούτε κάποιον χρηματοδότη για να είναι εκεί και να βάζει. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, μάλλον αρκείται στο να εκμεταλλεύεται τέτοιους παίχτες για ένα χρόνο, δηλαδή να παίρνει όλα τα καλά που βγάζει ο Τζόνς και την επόμενη να μην μπορεί να τον κρατήσει. Ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο την επόμενη σεζόν
και εφόσον φυσικά ο Τζόνς συνεχίσει έτσι και είναι υγιής και όλος ο άνθρωπος, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά στα δικά μου τα μάτια είναι ένας τέτοιος παίκτης ο Λάκη Τζόνς. Είναι παίκτης που στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, οι ομάδες τέτοιους Αμερικανούς τους έχουν για 3 και 4 χρόνια στην ομάδα. Ας πούμε, είναι, να πω ένα παράδειγμα, είσαι το Kyle Hines, κάτι στο δικό μου το μυαλό, για αυτό το επίπεδο. Που ήταν αρκετά χρόνια στο Ολυμπιακό, είναι πολλά χρόνια στην ΤΣΣΚΑ, είναι ένας Αμερικανός, εργάτης, πολύ χρήσιμος παίχτης, ξέρει τι θα σου δώσει και το κάθε ευρώ που παίρνει, η ΤΣΣΚΑ παίρνει πολλά βέβαια, το βγάζει πραγματικά με αίμα. Κάτι τέτοιο για μένα είναι και ο Τζόνς για αυτό το επίπεδο, έτσι, μην παρεξηγηθώ, για το επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι μόνο ότι κερδίζει, είναι ότι παίζει και καλό μπάσκετ. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την έδρα του σε αυτά τα μάτς, ξεκινώντας από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό φυσικά, που είχε και περισσότερο κόσμο και είχε έναν εντελώς άλλο επίπεδο αντίπαλο, και στη συνέχεια με την Ορλαντίνα, με τον Πανιόνιο και χθες με τη Σαλόν. Παίζει και καλό μπάσκετ πλέον στην, ειδικά στην έδρα του, και δείχνει ότι και το κακό διάστημα του ξεκινήματος έχει μείνει πίσω, το οποίο νομοτελειακά κάποια στιγμή θα έμενε πίσω. Έτσι, δεν γινόταν ο ΠΑΟΚ με αυτό το ρόστερ να έχει την εικόνα που είχε Οκτώβριο-Νοέμβριο. Κάποια στιγμή το έτρεξε και ο ίδιος για να αλλάξει αυτή η εικόνα, γιατί δεν είναι η ομάδα η ίδια που ήταν τότε. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ επιμένω και το λέω και από την αρχή της σεζόν και με τους προηγούμενους παίκτες που είχε και με αυτούς που έχει αλλάξει τώρα, ότι το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ για αυτό το επίπεδο που είναι, δηλαδή μια ομάδα που διεκδικεί την τετράδα στην Ελλάδα και την πρόκριση από τη φάση των ομίλων στην επόμενη φάση του Champions League, και ίσως από εκεί κάτι παραπάνω, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τον αντίπαλο και με διάφορες άλλες συγκυρίες. Το ρόστερ του λοιπόν είναι μια χαρά. Είναι και γεμάτο, έχει καλή ποιότητα. Φαίνεται ότι σιγά σιγά έχει και καλή, πώς να το πω, αλληλουχία το ρόστερ του. Δηλαδή βρίσκονται πεντάδες σε άμυνες και επιθέσεις που τα χαρακτηριστικά του κάθε παίχτη ταιριάζουν με του άλλου. Δηλαδή μπορεί να έχει σε μια πεντάδα ο ΠΑΟΚ παίχτες που μπορεί να σου δώσουν πολύ μεγάλη ενέργεια στην άμυνα, μια άλλη πεντάδα να έχει καλό σουτ από την περιφέρεια, μια άλλη πεντάδα να έχει μεγαλύτερο όγκο μέσα στη ρακέτα, μια άλλη να είναι πιο ευέλικτη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι δεδομένα για το επίπεδο ομάδων του ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν είναι δεδομένα ότι θα έχεις βάθος μέχρι την άκρη του πάγκου σου. Έλεγε ο Χρυσικόπουλος μετά το μάτς με τον Πανιόνιο, που είχε κάνει για αυτός μια πολύ καλή έτσι εμφάνιση, ότι πλέον η ομάδα έχει τέτοια ποιότητα στο ρόστερ της που ειδικά επιθετικά τουλάχιστον μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε κενό. Και όντως, τρεις μέρες μετά από εκείνο το παιχνίδι, χθες με τη Σαλόν, ο ΠΑΟΚ που δεν είχε τον Κόνιαρ και τον Μαργαρίτη έβαλε 90 πόντους, είχε εξαιρετικά ποσοστά, δεν φάνηκε σχεδόν ποτέ η απουσία των δύο. Και πραγματικά, αν σκεφτούμε ότι στο ξεκίνημα της σεζόν, λίγο μετά το ξεκίνημα της σεζόν, λίγο και με κουβέντες με παίχτες έτσι και δηλώσεις που γίνονταν, οι περισσότεροι λέγανε ότι κάπου τον Ιανουάριο η ομάδα θα είναι κοντά σε αυτό που θέλει να παίξει. Εγώ νομίζω ότι όντως, τώρα που μιλάμε Ιανουάριο μήνα, η ομάδα είναι ίσως και λίγο παραπάνω από αυτό που θέλει να παίξει, θα πω εγώ. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Υπάρχει ένα κενό στις εμφανίσεις εντός και εκτός έδρας, αυτό είναι ολοφάνερο. Και τώρα πάω και έχει μια σειρά αγώνων εκτός έδρας, όπως και μια σειρά εντός. Τώρα θα πάει το Σάββατο να παίξει στη Λάρισα με το Φάρο, θα πούμε και για αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει. Κανένα μάτς εκτός έδρας στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο για ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό κάτι το οποίο επίσης βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου το λέω. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε ένα παιχνίδι με την Ορλαντίνα, με την Ορλαντίνα λέω, με τη Σαλόν. Σήμερα έχει ρεπό, οπότε ουσιαστικά από αύριο έχει δύο μέρες για να προετοιμαστεί για το μάτς του Σαββάτου. Ενώ ο Φάρος προετοιμάζεται όλη την εβδομάδα και προφανώς να είναι έτοιμο σε ενέργεια και διάθεση να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, που δεν είναι απίθανο να του βγει κούραση σε αυτό το μάτς, εφόσον δεν μπορεί να ματσάρει την ενέργεια και τη διάθεση. Μετά θα πάει να παίξει Τενερίφη, που είναι και δύσκολο ταξίδι, και μετά Τενερίφη έχει επίσης επιστροφή και πάλι ταξίδι στην Πάτρα.
Οπότε έχει τώρα μια τριάδα αγώνων και πάρα πολύ απαιτητική. Ειδικά τα μάτς με Τενερίφη και Προμηθέα είναι και με ομάδες Τενερίφη είναι υψηλού επίπεδου. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που διεκδικεί τα ίδια πράγματα από τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Την τετράδα. Και με τον Φάρο είναι ένα μάτς το οποίο, από αυτά τα οποία λέω εγώ που τα κερδίζει, κανένα σου λέει μπράβο, ή σου λένε λέει εντάξει νίκησες, και τα χάνεις και δημιουργείται θέμα. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι αυτόν τον καιρό. Αλλά σε κάθε περίπτωση κανένα μάτς δεν το κερδίζεις χωρίς να το παίξεις, χωρίς να κοπιάσεις γι' αυτό. Και ειδικά στην Ελλάδα που αυτές οι ομάδες περιμένουν τις ομάδες που έρχονται από Ευρώπη με ανοιχτές αγκάλες για να τις κερδίσουν. Πάντως ο ΠΑΟΚ είπαμε είναι καλά. Θα δούμε για το Σάββατο αν θα έχει διαθέσιμο τον Γκόνιαρη, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από μια γαστρεντερίτιδα. Και χθες, από χθες βασικά είναι το πρόβλημα. Μετά το πρωινό πρόγραμμα που έκανε ο ΠΑΟΚ, διεκομίστηκε στο νοσοκομείο γιατί είχε πολύ έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Και σήμερα είναι εκεί. Σίγουρα έχει χάσει και πολλές δυνάμεις. Οπότε θα δούμε από αύριο πώς θα είναι ο Κόνιαρος. Ο Μαργαρίτης συνεχίζει τις θεραπείες για αυτό το χτύπημα που είχε πάνω από το προσαγωγό στο μάτς με τον Πανιόνιο. Οπότε και οι δύο ακόμα είναι ερωτηματικό για το μάτς του Σαββάτου. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, το παιχνίδι της ΑΕΚ στα μέσα της δεύτερης περιόδου 4 και 14 πριν το τέλος στην Πολωνία είναι στο 28-27, Ρώσα Ράντομα 28-27. Το Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός είναι στο 12-12. Ο Τούρκος σκηνοθέτης είναι μεγάλο αλάνι Χριστοκιώση, γιατί είναι ενήμερος για την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον πάγκο και έχουμε διαρκώς πλάνα από Δημήτρη Γιαννακόπουλο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε δει ήδη δύο πολύ ωραία πλάνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταξίδεψε Κωνσταντινούπολη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι αρχηγός της αποστολής, γιατί από τότε που ο Μπράντοβιτς έχει φύγει, κάθε φορά που ακούει για ο Μπράντοβιτς, το μάτι του γυρνάει και τώρα είναι μαζί με την αποστολή στην Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι, μετά τη σκούπα που πέρασε η Φενέρμπαχτσε στο Παναθηναϊκό, στους 8 της Ευρωλίγκα, ήταν η θρηλυκή απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να γυρίσει ομάδα με Πούλμαν. Έτσι, τότε ήταν. Και ήδη είχε ένα πλάνο πριν σε ένα φάουλ που δεν δόθηκε στον Παναθηναϊκό να λέει στο Λαμόνικα δεν το είδες, στα ελληνικά κανονικά. Και σε κανένα δύο τρίποντα που τον βλέπω, είτε του Σίγκλετον είτε του Rivers, έχει όχι πεταχτεί πάνω, πανηγυρίζει σαν τρελός. Η προεδράρα, θα πω εγώ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος Χριστοκιώση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, εγώ θα πω προεδράρα, φίλε. Λοιπόν, 52-36 η ιστορική Γκαζιαντέπ επί της Νεπτούνας, συν 16 το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, για να δούμε θα μείνει εκεί το match. Και είπαμε το Ρώσο Ράντο Μάικ είναι στο 30-27, πηγαίνοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θα δούμε τι γίνει και στους άλλους ομίλους του Champions League στην πορεία. Μην ξεχνάτε, πάμε μαζί ουσιαστικά μέχρι και τις 11. Ξεκινήσαμε με Lucky Jones, κάναμε λίγο αναφορά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι γίνεται στο Champions League γενικά και στην Ευρωλίγα. Και μετά στις 9 ακολουθεί η μετάδοση και με Σταμάτη Μουρελή εδώ στο στούντιο και η μετάδοση από τον Δημήτρη Κογκετσίδη από τη Γερμανία του παιχνιδιού του Άρη στη Βόνη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να μπούμε στη δεύτερη ώρα.